Γλωσσίθεσα μαθήματα αρνός. Θα μελετήσουμε καλά μου παιδιά την εφαρμογή 1, σελίδα 76. Και λέω θα μελετήσουμε γιατί ουσιαστικά είναι μια εφαρμογή που είναι λυμένη στο σχολικό βιβλίο. Απλώς εμείς θα προσπαθήσουμε μαζί να ξεκαθαρίσουμε την όλη διαδικασία. Και εδώ τι λέει στο πρώτο ερώτημα. 5 χ τετράγωνο και 5 χ σε παρένθεση ενιαίο, επί κλάσμα, 3 χ προς 2 χ και 2. Ξεκαθαρίζουμε, όταν εμείς έχουμε να πολλαπλασιάσουμε έτσι ένα νούμερο, το 7 επί το 5 8α, αυτός ο πολλαπλασιασμός το νούμερο επί το κλάσμα θα γίνει 5 7 35 35 8α. Εντάξει, για να το καταλάβουμε αυτό και αν αφισβητούν κάποιοι ή κάποιες μαθήτριες έτσι έντονα το αποτέλεσμα, κάντε το 5-8 στο κουμπιτεράκι, πολλαπλασιάστε με το 7 και βγάλετε το αποτέλεσμα. Κάντε το 35-8 πάλι και βρείτε είναι το ίδιο ή όχι. Έτσι, να γίνονται και απορίες στα διαδικασία. Λοιπόν, εν γέννη, τι ισχύει? Ισχύει το εξής, ότι εμείς εδώ, όταν θα έχουμε τον πολλαπλασιασμό μιας παράστασης άλφαπες, έτσι, επί ένα β προς γ, αυτό θα μας κάνει πόσο αβ επάνω προς γ κάτω. Αβ επάνω προς γ. Τελεία και παύλα. Αυτό νομίζω να το κλειδώσουμε και εάν είπαμε αμφισβητούμε, ας το δούμε πρακτικά. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Πώς θα γίνει το κλάσμα μας? Θα γίνει ίσον εδώ, ίσον. Αριθμητής πόσο? 5 χ τετράγωνο συν 5 χ. Δηλαδή, πάμε εδώ είναι και το 1 αν θέλετε, μια άλλη προσέγγιση, επί 3 χ προς 2 χ και 2. 2 χ και 2. Λοιπόν, εδώ τώρα για να δούμε τυχόν βελτιστοποιήσεις ή αν θέλετε απλοποιήσεις στο κλάσμα, πρέπει να παρατηρήσουμε πού βγαίνουν κοινοί παράγοντες. Δηλαδή εδώ έχουμε 5 χ τετράγωνο και 5 χ. Το 5 βγαίνει κοινός παράγοντας σίγουρα. Αλλά δεν μπορεί να βγει καλά μου παιδιά και κοινός παράγοντας και το χ. Να το χ εδώ, να δω το χ τετράγωνο στο τετράγωνο. Τέλεια. Σοβαρόμαστε τώρα. Τι έχω? Έχω το 2 χ και 2. Το 2 από εδώ και από εδώ βγαίνει, βγαίνει. Άρα, εάν τα κάνω όλα αυτά, πώς θα γίνει τώρα? Θα γίνει πάνω 5 επί χ στην πρώτη παράθεση κοινός παράγοντας, μέσα θα μείνει πόσο? Χ από το πρώτο, γιατί χ 5 χ μας κάνει 5 χ τετράγωνο, σωστά, συν 1 από το δεύτερο, επί 3 χ από το άλλο, προς κάτω 2 επί χ συν 1 που μένει μέσα στην παρένθεση. Έτσι λοιπόν, πάμε τώρα εδώ και τι κάνουμε? Απλοποιούμε. Για να δούμε. Τι φεύγει? Φεύγει το χ συν 1 με το χ συν 1, έτσι. Φεύγει τίποτα άλλο? Όχι. Γιατί το παρομασίες έχει ένα 2 επιπλέον, έτσι. Και ο αριθμητής έχει το 5 χ και το 3 χ. Οπότε, αφού δεν φεύγει τίποτα άλλο, αυτό θα γίνει ίσον, πόσο? Πάνω τα νούμερα. 3 επί 5, 15. 15 χ επί χ, χ τετράγωνο, χ τετράγωνο. Προς κάτω, 2. Και να δούμε και το δεύτερο ερώτημα. Να δούμε το δεύτερο ερώτημα και να πούμε ότι εκεί έχουμε δύο κλάσματα, τα οποία τα πολλαπλασιάζουμε, το χ τετράγωνο μείον 2 χ και 1 προς 3 χ και 6 επί χ τετράγωνο και 2 χ προς χ μείον 1. Κοιτάξτε, τα κλάσματα τώρα όπως είναι έτσι βαλμένα μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε και μια παρατήρηση εδώ πάνω, ότι αυτό είναι σαν έξι τι, α προς 1. Οπότε τι γίνεται? Α επί β και 1 επί γ μας κάνει αυτό. Γιατί βγαίνει και η άλλη μορφή εδώ πάνω του τύπου πολλαπλασιασμού των κλασμάτων που λέει α προς β επί γ προς δ, αν πολλαπλασιάσω δύο κλάσματα τέτοια, έτσι, θα μου κάνει πόσο? Ίσον, ενιαίο κλάσμα, γινόμενο αριθμητών το α επί γ. Ο αριθμητής, ο νέος αριθμητής των γινόμενων αριθμητών. Παρονομαστής, το γινόμενο των παρονομαστών. Β επί Δ. Λοιπόν, έτσι τώρα εμείς θα έχουμε ίσον, ενιαίο κλάσμα, παρένθεση, χ τετράγωνο, μείον 2χ.
και ένα. Ωραία. Ο καλός μαθητής, ξέρετε παιδιά, κάνει πράξεις καλές, καθαρές και υπομονετικές. Δηλαδή δεν τρομάζει από αυτές. Χ τετράγωνο και δύο χ. Προς κάτω, 3 χ και 6 επί χ μείον 1. Ωραία. Και τώρα πάμε να παρατηρήσουμε σε κάθε μία παρένθεση αν μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα. Λοιπόν, χ τετράγωνο μείον 2 χ και 1, τι μου θυμίζει? Δεν μου θυμίζει κάποια καλοκαιρινή ιστορία, αλλά μάλλον μου θυμίζει την κλασική ταυτότητα που δεν τη φοράω στο χέρι, αλλά στο κεφάλι μου, τη χ μείον 1 και όλο το τετράγωνο, έτσι δεν είναι? Ωραία. Συμφωνεί και ο Βασίλης, είναι. Το χ μείον 1 και όλο το τετράγωνο. Ωραία. Έφυγε. Το χ τετράγωνο και 2 χ τώρα. Από το χ τετράγωνο και 2 χ, εμείς έχουμε χ εδώ και έχουμε εδώ χ τετράγωνο. Άρα δεν μπορούμε να βγάλουμε κοινό παράγοντα το χ. Μπορούμε. Το χ μέσα απ' έξω και μέσα μη πόσο. Χ και 2. Έτσι. Είναι αυτό που λέμε. Πολλαπλασιάζοντας. Αντίστοιχα προκύπτει η αρχική σχέση, η αρχική παράσταση. Μάλλον παράσταση, όχι σχέση. Προς κάτω, πάνω μαστής. Πόσο είναι? 3 χ και 6. Στο 3 χ και 6 πάλι βγαίνει κοινός παράγοντας. Το 3. Απλώς θα μείνει το 2. Έτσι. Ωραία. Άρα θα γίνει 3 και μέσα θα μείνει χ και 2 επί παρένθεση χ μείον 1. Και για να δούμε τώρα τι φεύγει. Το 3, όχι. Το χ μείον 1 πάνω στο τετράγωνο έχω και χ μείον 1 κάτω. Α, αφού το έχω εδώ μία φορά και εδώ δύο φορές, φεύγει το 2 του εκθέτη. Ωραία. Αυτό φεύγει με το 2 του εκθέτη. Πάμε μετά. Χ και 2 έχω εδώ και έχω και εδώ. Το έχω μια φορά. Φεύγει αυτό, φεύγει αυτό. Έτσι λοιπόν τι θα μείνει? Θα μείνει ίσον. Από το αρχνητή θα έχω χ μείον 1 που θα έχει μείνει. Ωραία. Επί χ. Ωραία. Προς κάτω. Τι έχει μείνει? Το 3. Και αυτή είναι η τελική μου έκφραση από το γινόμενο που μας είχε δώσει στην αρχή. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.